με αυτή τη συνάντηση και σηματοδοτούμε την έναρξη μιας μεγάλης προσπάθειας για να κοιτάξει όλη η περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας μπροστά. «Κοιτάμε μπροστά» είναι ο τίτλος του συνδυασμού, με πρόσωπα που αξίζει κανείς να γνωρίσει, γιατί θα παλέψουν δυναμικά για την αλλαγή, για την ανατροπή στην περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας, που ταλαιπωρείται εδώ και 9 χρόνια από ένα πολιτικό σύστημα που την διοικεί. Επίσης, είμαι σε θέση να ανακοινώσω ότι στις 28 Μαρτίου στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης θα έχουμε την χαρά να παρουσιάσουμε το μεγαλύτερο μέρος του ψηφοδελτίου, αλλά και τις οραματικές προγραμματικές θέσεις. Έχω πει ότι η πολιτική αντιπαράθεση δεν είναι μια προσωπική διαμάχη. Οι επικεφαλείς των παρατάξεων οφείλουν να τοποθετηθούν δημόσια για όλα τα θέματα που αφορούν και το τι έχει γίνει μέχρι τώρα, αλλά και το τι πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα, ώστε να οικοδομήσουμε την περιφέρεια του 2040, του 2050 και του 2060. Θα τα πούμε και θα έχουμε πολλά να πούμε στη συνέχεια. Άνθρωποι που δεν έχουν καμία υποχρέωση ή καμία σχέση με όλο αυτό το σύστημα εξουσίας που περιγράφω, ένα πρώτο στίγμα του ψηφοδελτίου είναι άνθρωποι της καθημερινότητας από όλους τους επαγγελματικούς χώρους, με καταγωγή από διάφορα σημεία και της Ελλάδας. Είναι άνθρωποι που έχουν δώσει μάχες για την αυτοδιοίκηση, η αναγνωρισιμότητά τους είναι πολύ σημαντική, αλλά ακόμα πιο σημαντική είναι η δύναμή τους να μπουν σε αυτή την προσπάθεια, να μπουν σε αυτή τη μάχη για να υπάρξει αποτέλεσμα νίκης. Δεν κοιτάμε μπροστά απλά για να συμμετάσχουμε στις εκλογές. Κοιτάμε μπροστά για να αλλάξουμε την διοίκηση και την προοπτική του τόπου μας.